Το πρωί του περασμένου Σαββάτου, στον αύριο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικαίων, βραβεύτηκε η προσπάθεια των μαθητών να αποτυπώσουν με τα μολύβια για τις μπογιές τους τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους στο θέμα του κορονοϊού. Στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου φιλοξενήθηκε και η έκθεση με όλα τα έργα των μαθητών, πλαισιώνοντας τα έργα ζωγραφικής που διακρίθηκαν και συγκεκριμένα του Γιώργου Θεοδόρου στην ομάδα 5-9 ετών και της Ελένης Κεφαλά στην ομάδα 10-14 ετών. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκδήλωση του διαγωνισμού, η οποία είχε γίνει από τις 6 Απριλίου έως 22 Απριλίου, όπου αναμέναμε οικαστικά έργα κυρίως της όλης της μαθητικής κοινότητας. Η ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική, υπήρχαν πάρα πολλά έργα και πολύ δύσκολη φυσικά και η επιλογή των νικητών. Δύο νικητές, οι οποίοι πραγματικά αποτύπωσαν τον κορονοϊό έτσι όπως το βλέπουν τα παιδιά, και είναι πραγματικά πολύ όμορφο να βλέπεις την αντίδραση ή την κρυφή σκέψη, ας πούμε, των παιδιών για αυτό που ακούνε και ίσως δεν το βλέπουν. Σίγουρα όλο αυτό μας βοήθησε να έρθουμε πιο κοντά και να μπορέσουν τα παιδιά να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο. Τους ευχαριστούμε όλους και ευχόμαστε γρήγορα να περάσει η πανδημία και να μας δοθεί σε κάποια άλλη περίοδο με ένα πιο ευχάριστο θέμα, να προκαλέσουμε πάλι μια έκθεση ζωγραφικής για όλη τη μαθητική κοινότητα και να δούμε όλα τα ταλέντα τα οποία υπάρχουν στο Δήμο μας και γενικότερα ζωγράφη. Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε το διάστημα από 6 έως 22 Απριλίου. Ενώ το απαιτητικό έργο της αξιολόγησης των έργων υλοποίησε η Επιτροπή που στελέχουσαν η Μαρία Ζιάκα, Πρόεδρος του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων, Γεωργία Ράγια, Ταμιάς του Συλλόγου, Μαριάνθη Χαρίς, αναπληρωματικό μέλος του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων, Γιάννης Παπαστάθης, Διευθυντής του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ομόνια και τέλος η οικαστικός Ήρης Μπουρνάζου. Συγχαρητήρια για τα παιδιά σας. Η ανταπόκριση σε αυτή την πρόσκληση ήταν πάρα πολύ σημαντική και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο σήμερα. Όταν πήραμε την ειδοποίηση από την κυρία Τσούτσια, στην ουσία αυτό όλο που γίνεται έγινε ηλεκτρονικά, δεν μας άφησε να καταλάβουμε το πόσο ωραίο πράγμα είναι, πόσο μεγάλη διάσταση έχει, την οποία την αντιλαμβανόμαστε απόλυτα σήμερα. Να σκεφτείτε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα έργα έτσι μαζί, ώστε να κρίνουμε. Δεν μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς όλοι μαζί και οι πέντε που είμαστε στην Επιτροπή, και αυτό είχε τις δικές του δυσκολίες. Ο κορονοϊός έφερε αυτά που έφερε, τα παιδάκια όμως με τον αυτορμητισμό τους και με όσο το καθένας που αντιλαμβάνεται, δώσανε και δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους και εκφράζουν πολλά πράγματα. Η επιλογή για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί όπως θα δείτε όσοι δεν περάσετε ακόμα μέσα, τα περισσότερα έργα είναι πάρα πολύ όμορφα. Άρα άλλα που δεν είναι τόσο όμορφα έχουν και κάτι, ας πούμε, μια ιδέα η οποία λες, πού πήγε στο μυαλό του, πώς το δείδε έτσι, και σε εντυπωσιάζει, δηλαδή αν όχι με το χρώμα, με την κίνηση, με την ιδέα που είχε το παιδάκι να δημιουργήσει. Όλα αυτά μπαίνουν και ως κριτήρια, τρόπος του λέγει. Όλα τα έργα μακάρι να μπορούσαν να βραβευτούν. Έπρεπε να επιλέξουμε δύο και επιλέξαμε αυτά τα δύο. Ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά και ένα από τα μικρότερα παιδιά. Μην πιστέψουν τα άλλα παιδάκια δηλαδή ότι τα έργα τους δεν αξίζανε να βραβευτούν. Είναι όντως και φαίνεται και στο αποτέλεσμα της ωραίας εκτύπωσης που έγινε. Δεν θέλω να σας κουράζουμε. Οι συνεργάτες μου εδώ ήταν η Μαριάνθη Χαρίση, που είμαστε μέλη του Συλλόγου, και η Γογόρα επίσης από το Σύλλογο, η Ήρηση Μπουρνάζου που είναι οικαστικός και δουλεύει στα ΚΔΑΠ του Δήμου, και ο Γιάννης Παπαστάθης επίσης, ο οποίος για δικούς του λόγους δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο για την τιμή που μας έκανε για την επιλογή και τη χαρά που μας έδωσε να είμαστε σε όλη αυτή τη διαδικασία.